τεχνική του πλευρά. Είναι, σήμερα πρέπει να δούμε πάλι δύο διαφορετικά. Βρήκε τον Παπαδόπουλο στη γωνία. Παπαχρόνης μπροστά από τον Βολκόφ, ευστοχείο. Για τους βέβαια οπαδοί του Παναθηναϊκού, εργάσιμη ημέρα σήμερα. Είναι η τέταρτη αγωνιστική που ολοκληρώνεται με τη συνάντηση που παρακολουθούμε. Έξοχη προσπάθεια και ραδέρση. Το ρόλο του playmaker είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κινήσει την ομάδα στον ευνηδιασμό και επίσης να περάσει την μπάλα στους... Στερή πλευρά να δώσει τώρα στον Παπαχρόνη που μαρκάρεται από τον Βολκόφ αλλά κόβεται εντυπωσιακά. Και πάλι στον Κακιούση. Συμπληρώνονται τώρα 4 λεπτά παιχνιδιού. Ο Σντόφτς είναι εύστοχος και μειώνει σε 7-6. Γρήγορα η μπάλα στον Γκάλι που οργανώνει τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν υπήρξε επαφή. Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή εδώ. Όχι, μου φαίνεται ότι θα είναι καθαρό το κόψιμο και αυτή... Ντόναλτσον. Μαρκάρεται από τον Βράνκοβιτς. Κινήθηκε ωραία ο Ντόναλτσον και όπως είναι αριστερό χείρα. Παπαχρόνης που κλείνεται από Βολκόφ και Μυριούνι. Έρχεται πολύ ωραίο ο Κακιούσης, αλλά βέβαια είναι πολύ δύσκολο. Τώρα προχώρησε μερικά βήματα. Βολκόφ που ελίσσεται. Έξοχη προσπάθεια από τον Σάσα Βολκόφ. Κάνει το σκορ 16-8. Να δούμε και πάλι την προσπάθεια του Ουκρανού Άσου εδώ. Πραγματικά έξοχο στέκεται στον αερκαρίσμα του Κακιούση, ζεσταίνεται κάπως το παιχνίδι. Πολύ ωραία η πάσα, αλλά έξοχο και το κόψιμο του Παπαχρόνη στον Βολκόφ. Το 16-11 υπέρ του Παναθηναϊκού παραμένει. Κακιούσης που βγάζει στον αμαρκάριστο Παπαχρόνη, ο οποίος δεμεταξύ καλύφθηκε από το μαρκάρισμα εκεί του Σοκ και ο Ντόναλτσον έξυπνα. Ζητήσει προς στιγμή time out ο κύριος Παυλίσεβιτς, ο οποίος το ακύρωσε. Και ο Βράνκοβιτς καρφώνει εντυπωσιακά 18-13 το σκορ. Νάτος εδώ ο Στόικο Βράνκοβιτς και πάλι η φάση. Ενώ ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι από πλευρά Ηρακλείου ο Αστεριάδης, βλέπουμε μια εκπληκτική προσπάθεια και κάρφωμα από τον Βράνκοβιτς που ξεσηκώνει τον κόσμο και προσφέρει σε εμάς θέαμα. Κοιτάξτε και πάλι την πάσα του Σοκ για τον Βράνκοβιτς που έκανε τα βήματα, κάρφωσε εντυπωσιακά. Να και πάλι ο Βράνκοβιτς που είχε πάρει θέση, μπήκε και κάρφωσε βάζοντας ακόμα και... Και τώρα Παπαδόπουλος για τον Ντόναλτσον. Δύσκολα εκεί ο Ντόναλτσον με τον φόβο του Βράνκοβιτς, αστόχησε. Ο Βράνκοβιτς που θα ξαναπάρει και θα ξανακαρφώσει. Δεν υπάρχει αντίπαλος για τον Βράνκοβιτς απόψε. Κάνει το σκορ και πάλι διπλό, δηλαδή 26-13. Υπέρ του Παναθηναϊκού. Θόδωρα, είναι φοβερά τα φυσικά προσόντα του Βράνκοβιτς, διότι πέρα του τρομερού ύψους που έχει το 2-20, οι αθλητικές του ικανότητες. Αστοχή και πάλι, αλλά ο Ντόναλτσον θα πάρει το rebound και τελικά θα καταφέρει παρά την πίεση του Βράνκοβιτς. Παπαχρόνης με την μπάλα. Υποπίεση το σουτ, τελικά είναι εύστοχη. Σίγουρα πρέπει να έχουμε και τα καλύτερα γήπεδα. Οι γηπεδικές εγκαταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν. Ο Παπαχρόνης βρήκε τον τρόπο, το παιχνίδι όμως συνεχίζεται με τον Στόφτς που έδωσε στον Παπαχρόνη, αυτός αμαρκάριστος παιχνίδι του Ηρακλή. Χολόπουλος, Παπαδόπουλος, Ντόναλτσον και Ταμπάκης είναι οι άλλοι τέσσερις παίκτες και ο Στόφτς εδώ σε μια πολύ ωραία προσπάθεια με ένα γλυκό σουτ πλάγιο και με ταμπλό μείωσε σε 30-24, δείτε και πάλι εδώ. Και με το αριστερό χέρι που είναι πολύ σημαντικό για του. Και εδώ αστόχησε από την πλευρά του και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ενώ βγαίνει γρήγορα. Και κάνει άλλη. Βράνκοβιτς. Πολύ ωραία η προσπάθειά του. Για τον Βολκόφ. Ο Σόκ υπέπεσε στο τρίτο του φάουλ. Ο Ντόναλτσον πέρασε μια ωραία αριστερή ραβέρσα και μείωσε στους 10 πόντους. 30. Κατάσταση των rebounds. Ο Γκάλης να που βρίσκει το για σούτ. 42-29. Εντυπωσιακότατος για άλλη μια φορά ο Βράνκοβιτς απόψε, έκοψε τον Σλοβαίνο, τον Στόφτς και έφτασε εύκολα στο καλάθι με πάσα ευνηδιασμού ο Γκάλης παρά το μαρκάρισμα που του έκανε ο Χολόπουλος, κέρδισε μάλιστα και φάουλ ο Νίκος Γκάλης. Τέταρτο φάουλ του Χολόπουλου, 44-29, πάλι στους 15 πόντους η διαφορά και βλέπετε τι έγινε εδώ. Αυτό είναι η ρεβάνς του πρώτου ημιχρόνου, όπου με τον ίδιο τρόπο είχε σκοράρει ο Στόφτς, ο Βράνκοβιτς πήρε τη ρεβάνς του με το κόψιμο αυτό. Και αμέσως με την πάσα
Προσωρινά κόβεται από τον Παταβούκα. Γρήγορα όμως εκτελεί ο Σδόβτς από πλάγια όπως είδατε και κάνει το 47 και γρήγορα η μπάλα στον Γκάλι. Ναι, τα κατάφερε ο Γκάλι. Πίεση αυτός του Μυριούνι αστοχή. Rebound από τον Βράνκοβιτς. Μία πάσα όμως πάρα πολύ ψηλή. Αστοχή αδελφός είναι καταστρεπτικό. Και γι' αυτό το λόγο... Καρφώνει για άλλη μια φορά το δεκάλεπτο της συνάντησης. Παρακολουθείτε πάντα το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και ο Ντόναλτσον πέτυχε ένα καλά. Πέντε είναι, μπορούσε να είναι και ρεκόρ. Και πάλι άστοχος ο Σδόβτς, 58-37, αλλά ο Σδόβτς κλέβει πολύ έξυπνα από τον Κούσμα και φτάνει στο καλάθι παρά το μαρκάρι. 58-39 το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού, ακριβώς 8 λεπτά πριν από τη λήξη και εντυπωσιακά έκοψε τον Γκάλι και καθαρά. Ο Αστεριάδης όμως επιμένει. Εντυπωσιακό και πάλι το κόψιμο. Στο σκοράρισμα και νομίζω ότι η Ηρακλής πρέπει να το κοιτάξει λίγο πιο σοβαρά, μια και αντιμετωπίζει πρόβλημα σκοραρίσματος. Έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια τώρα ο Νίκος Γκάλης. Πέτυχε το καλάθι παρά το φάουλ που έκανε πάνω του ο Ντόναλτσον. Δείτε την κι εσείς πάλι. Μια φάση για το αρχείο είναι αυτή. Ναι, ναι, ακριβώς. Να παραμένει στο αρχείο. Προσπάθησε όσο μπορούσε πιο